Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλοι Δωδεκάς, Άγιοι Μάρτυρες και Ομολογητέ, πείσατε πρεσβεία προς τον Κύριον, το ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχά σημών. Αμήν. Ο σπόρος εστίν ο Λόγος του Θεού. Δόξα στην Αγία Τριάδα, το Θεό των αληθινών, τον νυχτήρμονα και πανεκτήρμονα Θεών. Και πάλι ευρίσκομαι εδώ στο βήμα της προσφυλούς αδελφότητος, την οποού με τη χάρη του Θεού ιδρύσαμε με πολλούς σκόπους και δάκρυα προς δόξαν της Ορθοδοξίας. Και πάλι εγώ, γέρον επίσκοπος, ευρίσκομαι εδώ στο βήμα της αδελφότητος. Και πάλι καλούμεθα να ομιλήσουμε, να κηρύξουμε. Αλλά είναι εύκολο να ομιλεί κανείς και να κηρύττει εις τον 20ο αιώνα αυτόν τον αιώνα τον απατεώνα, και υπάρχουν άλλα για αυτιά για να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Αισθάνομαι την ατέλειά μου και την αμαρτωλότητά μου. Θα έπρεπε εδώ κάποιος άγγελος και αρχάγγελος από τα ουράνια να κατεβεί για να κηρύξει τα λόγια του Θεού. Δεν είναι τα λόγια του Θεού να προέρχονται από καθαρά χείλη. Θα ήθελα στο βήμα αυτό να υπήρχε ένας από τους μεγάλους διδασκάλους και πατέρες Εκκλησίας, από τους 360 πατέρας, των οποίων την μνήμη εορτάζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός, όπως κι άλλοτε σας είπα, έλεγε ότι εγώ, αδερφή μου, δεν είμαι άξιος να σας στηρίξω ούτε να φιλήσω τα πόδια σας. Τόσο ταπείνωση και συνέστηση είχε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Κι αν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είχε μια τέτοια βαθιά συνέστηση δια το κήρυγμα του Ευαγγελίου, όσο μάλλον εμείς που ζούμε, όπως είπα, στον σημερινό αιώνα. Θα έπρεπε να σιωπήσουμε, ή μάλλον θα έπρεπε να ακούσουμε και εμείς τη φωνή εκείνη που λέγει: το δε αμαρτωλώ, είπε ο Θεός, είναι αυτή εσύ εκδηγεί τα δικαιώματά μου και αναβάνει τη διαθήκη του στρωματός. Αλλά ελπίζοντες, πιστεύουμε εις το έλεος του Θεού, ελπίζομαι εις την ευμένεια, εις την αγάπη σας, με την οποία πάντοτε παρακολουθείτε τα κηρύγματα του ταπεινού επισκόπου, και με την ελπίδα αυτή και με την πίστη, απόψε που μαζευθήκαμε εδώ, όχι για να προκαλέσουμε θαυμασμό, όχι να προκαλέσουμε χειροκροτήματα, αλλά για να διδάξουμε τον Λόγο του Θεού, με την ελπίδα αυτή που σας βλέπω εδώ σαν πουλάκια που στη φωλιά τους περιμένουν τη μάνα για να τους φέρει τροφή, κάποιο σκουλικάκι, κάποιο σπόρο, έτσι και εδώ που σας βλέπω είμαι υποχρεωμένος και εγώ να σας φέρω τον Λόγο του Θεού. Παρακαλέστε τον Θεό και εμένα να φωτίσει τι πρέπει να πω, αλλά και εσάς όλους να φωτίσει, ώστε τα λόγια που θα πούμε να μην πάνε χαμένα, αλλά να βρουν βαθιά πίκηση μέσα στις καρδιές σας. Το Ευαγγέλιο. Ακούσατε το Ευαγγέλιο το πρωί. Τι μεγάλη δωρεά είναι αυτή να ακούμε το Ευαγγέλιο. Άλλοι κολλάνε τα αυτιά τους στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, δεν ακούσουν τα Ευαγγέλια, τα αντιευαγγέλια του αιώνος τούτου. Αλλά εμείς πρέπει να έχουμε τα αυτή μας, δεν ακούμε τον ουράνιο ήχον, τον καθαρό ήχον, τον απίθανο ήχον του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο
είναι ο Κύριος που μιλεί στο Ευαγγέλιο, τα λόγια του είναι απλά, πολύ απλά. Δεν ομοιάζουν με τους λόγους των φιλοσόφων, ή ρητόρων ή πολιτικών που προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα και προτεχνήματα του λόγου να κερδίσουν την εύνοια των ακροατών και αναγνωστών. Ο λόγος του είναι απλός, τόσο απλός, που μπορεί και ένας βοσκός της σπίνδου αγράμματος να τον καταλάβει. Αλλά είναι και τόσο βαθύς και περικλεί τόσα βαθιά νοήματα, ώστε και οι πιο μεγάλοι φιλόσοφοι να μελετούν και να μένουν έκθαμβοι πρωτομεγαλείου των Αγίων Γραφών. Ουδέποτε λάλησε άνθρωπος ούτως ο άνθρωπος. Είναι η μαρτυρία των αιώνων. Ο Λόγος, το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού ομοιάζει, όπως είπε κάποιος διάσημος συγγραφέας, ομοιάζει με τη θάλασσα τη μεγάλη και ευρύχωρο. Και όπως τη θάλασσα, στην αρχή της θαλάσσης, στην παραλία, είναι αβαθύς η θάλασσα, ώστε να παίζουν, να κολυμπούν και μικρά παιδιά, αλλά μέσα βαθιά, πέρα βαθιά, τα νερά της είναι τόσο βαθιά, ώστε μεγάλη άνεση να κολυμπούν οι ελέφαντες της θαλάσσης, τα κίτη, τα μεγάλα, οι φάλαινε. Έτσι είναι και η γραφή. Μπορεί να την καταλάβει και ένα μικρό παιδί, αλλά μπορεί να βυθιστεί σκέψεις και ο μεγαλύτερος ακόμα φιλόσοφος. Ακούσε το Ευαγγέλιο σήμερα. Είμαι βέβαιος ότι όλοι εκκλησιάστηκε. Πήγατε στην εκκλησία. Το Ευαγγέλιο σήμερα λέγει, περιέχει μία από τα σερωτέρας παραβολάς του Κυρίου ημώνος του Χριστού. Περιέχει την παραβολή που κατ' επανάληψη ακούσατε, την παραβολή του Σπύροντος Γεώργου. Εξήθεν ο Σπύρον των σπόρων αυτού. Αυτή είναι η εικόνα, η απλή εικόνα του Ευαγγελίου. Μία εικόνα ωραία που συναντάμε σήμερα, συναντάτε ότι βλέπει κανείς την Ύπεθρο. Ο Γεωργός παίρνει το δισάκι του, κάνει το σταυρό του, πηγαίνει στο χωράφι που το έχουν αυλακώσει το αλέτρι με τα βόδια, και εκεί σπέρνει τον σπόρο των πολύτιμων δεξιά, αριστερά, άνω, κάτω, με την ελπίδα του θερισμού. Γι' αυτό και εμείς πάντοτε στην Εκκλησία, μεταξύ των ετοιμάτων της, η Αγία Εκκλησία δεν εισμονεί το Γεωργό, υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης του Κυρίου Δεϊθώμε. Δεν ξέραν το αισθανόμεθα. Σταματώ, διότι δεν είναι μόνο η εικόνα του Γεωργού, που δυστυχώς σήμερα εγκαταλείπεται η γεωργία εις όλον το έθνος, εις τρόπον ώστε, εάν συνεχιστεί αυτή η εγκατάλειψη της γεωργίας, εντός ολίγου θα πρέπει να ζητείτε γεωργός και ζητείτε βοσκός, τα πιο σπουδαιότερα επαγγέλματα που υπάρχουν. Και εδώ μέσα μια μικρά πατρίτς, εμαζευθήκαμε εδώ μέσα στην Αθήνα 3 εκατομμύρια άνθρωποι, ένα απέραντο τεμπλοχανείο, το οποίο ούτε σπέρνει, ούτε βόσκει, ούτε άλλο, αλλά περιμένει να φάει τον κόπο του Γεωργού, ο οποίος σκοπιάζει εις τα χωράφια. Θα έρθει η ώρα που είπε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, θα έρθει η ώρα που τη ζήσαμε, οι μέρες που τη ζήσαμε και εμείς τη ζήσαμε, τις ημέρες αυτές, τραγικές ημέρες, που είπε ο Κοσμάς ο Αιτωλός ότι για τις αμαρτίες ανθρωπότητος θα έρθει μια πείνα τρομερά, που μια φούχτα αλεύρι θα έχει μια φούχτα χρυσάφι. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης του Κυρίου Δεϊθών. Σύνθεν ο Σπύρον των σπόρων αυτού. Ας κάνω μερικά σκέψεις επάνω στο σπόρο. Τι είναι ο σπόρος? Ένα μικρό πραγματάκι είναι. Υπάρχουν σπόροι που είναι μικροί σαν το κεφαλάκι της καρφίτσας. Τόσο μικροί είναι. Κι όμως τι δύναμη έχει ένα σπόρος. Τι χημείον, τι εργοστάσιο. Μηδέν είναι τα χημεία του κόσμου μπροστά στο μικρό αυτό πραγματάκι, σε αυτόν τον κόκκο, σε αυτόν τον σπόρο των φυτών, των ανθέων και των δέντρων.
Ένας άπιστος Γερμανός, δεν είναι πολλά χρόνια επιστήμων μεγάλος, περιόδευε το Άγιον Όρος και έφτασε στην άκρη του Αγίου Όρος σε μια σκήτη που ζούσε ένας ευσεβής καλόγερος, ο οποίος αγαπούσε τα άνθη, φιλανθής ήταν ο καλόγερος και είχε γεμίσει την αυλή του από ρούτα τα άνθη. Τέτοια λουλούδια δεν τα είδε πουθενά αλλού ο Γερμανός επιστήμων παρά μόνο εκεί στη σκήτη του καλογέρου αυτού του Αγίου Όρους. Και στάθηκε και τα παρατηρούσε τα λουλούδια αυτά. Του λέει ο καλόγερος, ξέρεις από πού προήλθαν τα λουλούδια αυτά όλα τα ωραία? Έλα μέσα στο κελί μου. Τον πήρε στο κελί του και του έδειξε ένα μικρό κουτάκι. Μέσα στο μικρό αυτό κουτάκι είναι οι σπόροι όλων των λουλούδιων αυτών. Και το δίδαξε τον επιστήμονα ότι και ένα σπόρος ακόμα φτάνει να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Όλοι οι επιστήμονες να μαζευτούν, όλοι οι χημικοί να μαζευτούν, όλοι οι γεωπόνοι να μαζευτούν, ένα σπόρο δεν φτιάνουν. Απορώ πως υπάρχουν άπιστοι. Πέτε ένα άλλο παράδειγμα σχετικό με τον σπόρο. Ότι ένας άπιστος στην Αγγλία ήταν τόσο φανατικός άπιστος που όχι μόνο στη ζωή του εκήρυτε την απιστία, αλλά ήθελε η απιστία να κηρύσσεται και με το θάνατό του. Και έφτιασε λοιπόν έναν τάφο. Έναν τάφο που τον σκέπασε με μια πλάκα πολύ βαριά και πάνω στην πλάκα του τάφου έγραψε «Άνθρωποι, εάν η πλάκα αυτή μετακινηθεί χωρίς χέρι ανθρώπου, τότε οι νεκροί θα αναστηθούν». Πέρασε χρόνος. Τι συνέβη? Κινήθηκε η πλάκα. Πώς κινήθηκε? Με χέρι ανθρώπου? Όχι. Κάποιος σπόρος που το μετέφερε από πτηνών του ουρανού τον έριψε σε κάποια ρογμή εκεί πέρα του βράχου και μέσα στη ρογμή του βράχου υπήρχε λίγο χωματάκι και από εκείνο το λίγο χωματάκι, την υγρασία, ο σπόρος ρίζωσε, έγινε δέντρο, ξάπλωσε τις ρίζες του, έσπασε τον τάφτον και τίναξε την πλάκα. Και έτσι απεδείχθη ψευδής ο επιστήμονας αυτός και απόδειξης ότι όπως στο σπόρο έδωσε τη δύναμη ο Θεός, τη θαυματολική δύναμη να προέρχεται ένα δέντρο πελώριον, έτσι και στο σώμα του ανθρώπου, το νεκρό που είναι σαν σπόρος που σπέρνεται στη γη κατά την εικόνα του Αποστολού Παύλου, έδωσε τη δύναμη να αναστηθούν. Τα σώματα των ανθρώπων θα αναστηθούν, ναι, θα αναστηθούν, όπως ανασταίνονται οι σπόροι κάτω από την βροχή και τα σαχτίνα του ηλίου. Θέτει ακόμα κάτι σχετικό με τον σπόρο. Στα σαρχά του αιώνα τούτου, κάτω στην Αίγυπτο που συνταράσσεται από σφοδρά, από μεγάλα γεγονότα, εκεί κάτω στην Αίγυπτο, στα σαρχά του αιώνα, ανεκαλύφθη ένας τάφος του Τανχαμών. Βρήκαν τον τάφο ενός βασιλιά στην πυραμίδα και εκεί μέσα στην πυραμίδα βρήκαν διάφορα πράγματα. Βρήκαν τη μούμια, βρήκαν διαμάντια, βρήκαν χρυσάφια, βρήκαν διάφορα πράγματα. Βρήκαν ακόμα και ένα δοχείο, χρυσού δοχείο, που μέσα τι είχε, σπόρο σιταριού, σιτάρι είχε μέσα. Ήταν εκεί μέσα στην πυραμίδα, στον τάφο, το σιτάρι θαμμένο, παρακαλώ, 3.000 χρόνια. Είπε κάποιος, μπορεί να φυτρώσει. Τον πήρανε, τον σπήρανε και φύτρωσε. Ύστερα από 3.000 χρόνια. Τι μεγαλεία έχει ο Θεός. Ενείται λοιπόν αυτόν, παν δέντρων, παν φυτών, παν σπόρος, τη μεγάλη δύναμη του Θεού. Μα θα πείτε, εμάς σήμερα μας κάλεσε εδώ για να μας κάνεις μάθημα φυτολογίας? Είναι λύκειον ή γυμνάσιον για να μας παραδώσει εμάς τους μαθητάς μαθήματα φυτολογίας? Δεν σας τα είπα αυτά για να επιδείξω κάποια γνώση των μυστηρίων που περικλεί ο σπόρος, αλλά τα είπα αυτά διότι ο σπόρος που γνωρίζουμε όλοι είναι ο σπόρος εικόν και παράδειγμα, όπως είπε ο Χριστός,
ενός άλλου σπόρου προήλθε από τον ουρανό. Και ο σπόρος αυτός, ο αθάνατος, είναι ο λόγος του Θεού. Είναι το ιερόν και άγιον Ευαγγέλιο. Είναι το κήρυγμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εξήθεν ο σπύρον των σπόρων αυτού. Τι δύναμη έχει ο σπόρος αυτός? Μεγαλύτερη από τη δύναμη που έχουν οι σπόροι της γης. Τι είναι αυτό το Ευαγγέλιο? Ένα μικρό βιβλίο. Αλλά βιβλίο που περικλεί δύναμη θαυματουργική. Τι είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου? Ολίγες λέξεις είναι, αλλά οποία δύναμη περικλείουν τα λόγια των κηρύκων του Ευαγγελίου. Ο Χριστός περνούσε από το τελώνιο. Εκεί μέσα ήταν ένας άνθρωπος του χρήματος, άνθρωπος της ύλης, άνθρωπος ο οποίος μετρούσε τα χρήματα, ένας μπεζακτάς ήταν. Και τι του είπε ο Χριστός? Ακολούθημη, μια λέξη του είπε, δύο λέξεις. Και αυτές οι δύο λέξεις έφτασαν ο σπόρος να πέσει μέσα στην καρδιά του Μαθαίου, του Ευαγγελιστού, και να γίνει ο Ιταλώνης εκείνος Ευαγγελιστής του Κυρίου Μονασού Χριστού. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι καγώ να πάψω ημάς. Άλλα λόγια, σύντομα λόγια που έγιναν, που τράβηξαν κοντά του αμαρτωλούς, αμαρτωλές ψυχές. Δεύτε προς με, δεύτε και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων. Και τα λόγια αυτά τα λίγα έφτασαν ώστε οι ψαράδες Γαλιλαίας να γίνουν παγκόσμιοι δάσκαλοι. Δύναμη τεράστια στα λόγια του Ευαγγελίου. Και όχι μόνο σε άτομα, αλλά και σε λαούς έχουν τη αυτή δύναμη τα λόγια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θα αναφέρω δύο λαούς ως παραδείγματα. Ο ένας λαός είναι προς βοράν, είναι ο λαός της Βουλγαρίας. Προ 1000 χρόνια, 1100 χρόνια, σκοτάδι, αγριώτης, ιδωλατρία του Χριστού είδους. Και τα παιδιά τους ακόμα σφάζανε στα ποτάμια για να προσφέρουν θυσία στο Θεό. Εύχης, το σκότος έγινε φως. Έγιναν χριστιανοί όλοι οι Βούλγαροι. Πώς? Με το κήρυγμα. Ποιο κήρυγμα? Με το Λόγο του Θεού. Δυο ιεραπόστολοι Έλληνες, ο Μεθόδιος και ο Κύριλλος, μετέβησαν στην Βουλγαρία και κήρυξαν και έσπηραν το Λόγο του Θεού, και από το Λόγο τον οποίο έσπηραν ανεβλάστησε η νέα χριστιανική Βουλγαρία. Ο Λόγος του Θεού. Θέτει άλλο παράδειγμα. Κοιτάξτε εκεί επάνω, προς βοράν, προς την άλλη πλευρά, προς την ακτή της Αδριατικής, όπου εκεί κατά τον 18ο αιώνα εκεί δίνευαν όλη η χώρα αυτή της Αλβανίας να γίνουν μουσουλμάνοι. Η πίεση ζήτω τρομακτική, η πίεση αυτή εκεί απάνω, και σταμάτησε ο ξυλαμισμός και έμειναν εκεί 400.000 ορθόδοξοι Έλληνες. Πώς σταμάτησε? Με το κήρυγμα. Ποιο κήρυγμα? Του Κοσμά του Αιτωλού. Πήγε από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη, από βουνό σε βουνό, από λαγκαδιά σε λαγκαδιά, από ποτάμι σε ποτάμι, και κήρυξε και έσπρε το Λόγο του Θεού και συνεκράτησε το λαό αυτόν εις την ορθόδοξο πίστη. Ιδέ από γενεάς δε εις γενεάν, η ανάμνησή του διατηρείται μέχρι σήμερα. 400.000 έμειναν. Και τώρα, εάν παρουσιάζεται για να συλλάβετε το δράμα αυτών των ανθρώπων εκεί πέρα, κάνετε την υπόθεση ότι παρουσιάζεται στις ημέρες μας ένας νέος Κοσμάς ο Αιτωλός και να θέλει να πάει στην Αλβανία, στα μέρη αυτά που εκήρυξε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Δεν μπορεί να πάει. Τότε οι Τούρκοι άφηναν κάποια ευκολία, είχαν κάποια ευκολία για να προχωρήσουν στα μέρη τους να κηρύξουν το Λόγο του Θεού οι Ιεραπόστολοι όπως ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Τώρα, μόλις περάσει στα σύνορα, τα σειρματοπλέγματα, όπου βασιλεύει ευερχόντζας, εκεί θα σε αρπάξουν αμέσως.
Και αν είσαι ρεύς θα σε ξυρίσω. Και δεν θα σε αφήσω να προχωρήσεις. Και αν τολμήσεις να κάνεις το σημείο του Σταυρού, θα συλληφθείς και θα ρευθείς στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Τι αυτοί είναι και υποφέρουν αυτοί οι ταλέπροι εκεί και ακούνε στα υπόγεια κατεβαίνουν και ακούνε και ανοίγουν τα ραδιόφωνα με τρόμο και φόβο και ακούνε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ελλάδος δεν εορτάσουν και αυτοί μυστικώς τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Λόγος του Θεού εθαυματούργησε στη Βουλγαρία. Λόγος του Θεού εθαυματούργησε στην Αλβανία. Λόγος του Θεού εθαυματούργησε στη Ρωσία. Λόγος του Θεού εθαυματούργησε παντού. Σπόρος αθάνατος και αιώνιος σπόρος του Ευαγγελίου. Κάποια εταιρεία προσεπάθησε να έρθει σε επικοινωνία με τον αλβανικό λαό. Και εκεί τι έκανε, πήγε σε ένα ποτάμι που περνάει από τα ελληνικά σύνορα και περνάει από την Αλβανία και εκεί στο ποτάμι έριψαν κυβότια, ξύλινα κυβότια που μέσα στις ξύλινα κυβότια είχαν κλείσει, είχαν βάλει άγιες γραφές. Και ταξιδεύοντας στο ποτάμι, δεξιά και αριστερά οι τσοπαναρέοι, οι χριστιανοί, οι γεωργοί κατέβαιναν και τα έπαιρναν και διάβαζαν. Το πήραν είδηση ο Βερχόντζας και έβαλε σειρματοπλέγματα, δίκτυα στο ποτάμι και τα πιάνει όλα τα βιβλία. Και δεν μπορεί να εσχωρήσει ούτε ένα βιβλίο στη χώρα αυτή όπου το κήρυγμα του Αγίου Κοσμά του Ετωλού εσπάρει και δημιούργησε την εκκλησία της Βορείου Επίρου. Εξήθεν ο Σπύρον των σπόρων αυτού και όχι μόνο ο προφορικός λόγος αλλά και ο γραπτός λόγος ακόμα έχει την αξία του. Διάβαζα σε ένα βιβλίο που είχε εκδώσει ένας ευσεβής συγγραφεύς, αείμνηστος ήδη, που ονομάζεται «Ιστορία των μετανοούντων», που υπάρχουν πολλά παραδείγματα μετανοούντων και εκεί είδα ότι κάποιος άνθρωπος εδώ στα Αθήνας, παλαιότερα, προ 70-80 χρόνια, που δεν είχε καμιά ιδέα από θρησκεία, μια μέρα περπατούσε βλάστημος και χαρτοπαίκτης και μέθησος, μια μέρα περπατούσε στους δρόμους. Και εκεί στο δρόμο, στο χαντάκι του δρόμου, είδε ένα φύλλο. Μια φωνή του είπε «πιάστο», έσκυψε και πήρε το φύλλο αυτό που ήταν λερωμένο, το καθάρισε, το έπλυνε και το διάβασε. Τι ήταν το φύλλο αυτό? Ένα φύλλο ενός θρησκευτικού περιοδικού. Και επάνω στο φύλλο αυτό έγραφε «αμαρτωλέ μετανόηση». Το έγραφε το άρθρο ένας διαπρεπής αείμνηστος ιεροκήρυξης της πόλεως ταύτης. Το διάβασε. Άρχισε να κλαίει. Μετανόηση. Από ένα χαρτί που έπεσε στον δρόμο. Πόση προσφορά. Πόση προσφορά προσφέρουν τα έντυπα, τα βιβλία, τα θρησκευτικά που διανέμονται στον τόπο μας. Ναι, ακούω, δεν ακούτε? Καλά, δεν αμφιβάλλομαι ότι ο Λόγος του Θεού έχει θαυμάσια αποτελέσματα. Εξήθεν ο Σπύρον των σπόρων αυτού, αλλά τι ακούω, αν ήταν ένας Κοσμάς Ετωλός να μιλάει, να πάει να τον ακούμε. Αν ήταν ένας Χρυσόστομος, να πάει να τον ακούμε. Αν ήταν μια μεγάλη φυσιογνωμία, αν ήταν ένας άγγελος και αρχάγγελος, να πάει να τον ακούμε. Αλλά τώρα τι να πάει να ακούσουμε τους σημερινούς κήρυκας του Ευαγγελίου που άλλα λένε και άλλα κάνουνε? Αυτά λέει ο κόσμος. Ομολογώ αγαπητοί μου, εν συντριβή καρδίας, ότι εμείς οι κήρυκες, οι νεότεροι, δεν είμαστε στο ύψος της αποστολής μας. Αλλά άραγε είναι εμείς οι κύριοι του Ευαγγελίου μας, είμαστε η αιτία και μόνο η αιτία, έργα της οποίας ο Λόγος του Θεού δεν εισχωρεί σήμερα βαθιά μέσα στις ψυχές των ανθρώπων και δεν δημιουργούνται ρεύματα χριστιανικά και εθνικά και πατριωτικά. Στη Σύνοδο άκουσα από ένα επίσκοπο κάτι, ότι σε μια άλλη χώρα, της Γαλλίας νομίζω,
ομιλούσε ένας ιεροκήρυκας στο Παρίσι και μαζευόταν κόσμος. Μια μέρα, μέσα στο ακροατήριό του, ένας ακροατής που καθόταν μακριά από αυτόν, από την ώρα που άρχισε να ομιλεί, τι έκανε? Με το χέρι του μετρούσε. Τι μετρούσε? Το έβανε εδώ στο στόμα. Από το στόμα στο αυτί. Και μετά πάλι μετρούσε. Μία, δύο, τρεις. Μετρούσε την απόσταση που υπήρχε από αυτόν, από το ακροατήριο, από τον ιεροκήρυκα. Το έκανε μια, το έκανε δυο, το έκανε τρεις τη χειρονομία αυτή. Παραξενεύθηκε αυτός ο ιεροκήρυκας και τον κάλεσε. Τι κάνεις, του λέει, τι είναι αυτό που κάνεις? Να, λέει, τι κάνω. Το στόμα σου από τα αυτή σου τόσο απέχει. Και δεν τα ακούς. Δεν τα ακούς. Αυτά που λες δεν τα εφαρμόζεις. Αυτά που λες δεν τα εφαρμόζεις. Και εγώ που είμαι μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, είκοσι πιθανές μακριά από σένα, πώς έχεις την αξίωση να τα εφαρμόσω? Εσύ τόσο κοντά τα αυτή σου και δεν τα ακούς. Έχεις εσύ την αξίωση? Τόσο μακριά που είμαστε εμείς οι ακροατέ, δίδαγμα ότι εμείς πρώτοι κύριοι του Ευαγγελίου πρέπει να είμαστε να τα εφαρμόσουμε. Ομιλούμε περί ελεημοσύνης και ελεημοσύνη δεν έχουμε. Ομιλούμε περί παρθενίας και παρθενία δεν έχουμε. Ομιλούμε περί πραότητος και υπομονής και υπομονή και πραότητα δεν έχουμε. Ομιλούμε περί όλων των αραγίων πραγμάτων και δεν έχουμε περί αυτών των πραγμάτων. Αλλά και στην περίπτωση ακόμα αυτή, πάλι ο λόγος του Θεού η αιτία που δεν καρποφορεί ο λόγος του Θεού δεν είναι τόσο, δεν είναι ο ιεροκήρυκας του Ευαγγελίου, αλλά είναι κάτι άλλο εμπόδιο, κάποια άλλη αφορμή, και είναι η ραθυμία, όπως διδάσκει η παραβολή, η ραθυμία του ανθρώπου. Και σε αυτό ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός μας διηγείται ένα ωραίο παράδειγμα. Ότι κάποιος δεν πήγαινε στην ενορία του να πάει στον παπά. Και όταν το ρωτούσαν, γιατί δεν πας στην ενορία να εκκλησιαστείς, άσε, λέει, να πάω στην ενορία. Δεν παίρνω εγώ αντίδωρο από τον παπά, λέει, αυτόν. Γιατί είναι τέτοιος. Δεν θέλω, λέει, δεν πηγαίνω, λέει. Αν λειτουργούσε κανένας άλλος παπάς, θα πήγαινα, λέει, στην εκκλησία. Ο Κοσμάς διηγεί το εξής. Ότι μια μέρα ένας διαβάτης που περπατούσε στην ερημιά βρήκε νερό στον έρημο τόπο και έσκυψε και ήπιε το νερό αυτό, το ήπιε, και ήταν πολύ δροσερό, τέτοιο κρυστάλλινο νερό δεν ξανά πια στη ζωή του. Ρε, λέει, πού να βγαίνει το νερό αυτό? Του γεννήθηκε περιέργεια να δει πού βγαίνει το νερό. Ακολούθησε λοιπόν το ρουν του ρεακίου, προχώρησε και έφτασε μακριά και βρήκε την πηγή. Όταν έφτασε στην πηγή, έφραξε το στόμα του από τη βρώμα. Τι ήτανε? Ήτανε ένα σκύλος ψόφιος και το νερό έβγαινε από το στόμα του. Τότε άκουσε φωνή που του είπε, η φωνή αυτή, ότι το νερό που ήπιες κρυστάλλινο είναι, αλλά βγαίνει από το στόμα ενός σκύλου. Και το ρεύμα και το νερό, η δασκαλία, κρυσταλλίνη είναι, ορθόδοξη είναι, αλλά πολλές φορές βγαίνει από τα στόματα σκύλων, την πανιαίων πτωμάτων, ανθρώπων και κηρύκων του Ευαγγελίου, οι οποίοι δεν έχουν την καθαρότητα και αγνότητα του Ευαγγελίου. Λοιπόν, διψάς θα πεις νερό. Έτσι είναι τα πράγματα, λέει ο κόσμος. Αλλά γιατί να φέρουμε τέτοια παραδείγματα? Ο ίδιος ο Χριστός μας εδίδαξε, ο Χριστός, ότι δεν πρέπει να κοιτάζουμε το τι είναι ο Α και ο Β, αλλά να κοιτάζουμε τη δασκαλία, αν είναι αγνή και αμόλυντος και καθαρά. Και είπε ο Χριστός, υπήρχαν στην εποχή του γραμματεί και φαρισαίοι, οι οποίοι εδίδασκον και κατοικούσαν και έλεγαν ωραία πράγματα. Τι είπε ο Χριστός? Όσα αν λέγεται ποιείτε, κατά τα έργα αυτών μη ποιείτε. Σε ρωτώ, εάν υποθέσουμε ότι κρατώ μια λίρα, βλέπω τα βλέμματά σας ζωηρέψανε. Λοιπόν,
μια λίρα κρατούμε. Λοιπόν, εάν τη λίρα αυτή, η οποία πέφτει κάτω στο έδαφος και κάνει ντύν, και ο ήχος της τρελαίνει την ανθρωπότητα ολόκληρο, και αν θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, θα γίνει για αυτά τα λεπτά και τα κάρβουνα και τα πετρέλαια. Λοιπόν, εάν υποθέσουμε ότι έχουμε λίρα, σε ρωτώ, εάν τη λίρα αυτή στη δώσει ένα μικρό παιδάκι, θα την πάρεις? Εάν στη δώσει ένας γέρος ασχημομούρης, θα την πάρεις? Εάν τη δώσει ένα χέρι καθαρό, θα την πάρεις? Εάν τη δώσει ένα χέρι λεπρό, θα την πάρεις? Θα την πάρεις? Θα την πάρεις. Θα την πάρεις οπωσδήποτε. Θα την πάρεις οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε θα την πάρεις την λίρα αυτή. Έτσι λοιπόν, και εμείς τα χέρια μας, το στόμα μας έχουμε θησαυρών χρυσίου και αργυρίου πολυτιμότερων, τα λόγια του Θεού. Υγάψε των λόγων σου υπερ χρυσίων και αργύριων, και αυτά τα λόγια σκορπάμε στο λαό. Και όπως εσύ δέχεσαι από ένα λεπρό τη λίρα, διότι είναι νόμισμα που δεν χάνει την αξία του από την ακαθαρσία εκείνου που τη δίνει, έτσι εσύ να δέχεσαι τα λόγια αυτά. Και πάλι, όπως λέγει ένας συγγραφέας διάσημος των ημερών μας, εάν υποθέσουμε ότι έχεις αγωνία και ο άνθρωπός σου είναι στο Σίδνεϊ, στο Σικάγο, μακριά, πέρα στο Μοντρεάλ, εις τα πέρα του κόσμου, και περιμένεις αγωνίως να μάθεις, και έρχεται ο ταχυδρόμος και σου φέρνει γράμμα από μακριά, εσύ εξετάζεις τη ρούχα φοράει ο ταχυδρόμος, το παίρνεις το γράμμα, ή οσδήποτε είναι ο ταχυδρόμος, ή οδήποτε είναι το περιβάλλον του, και το ανοίγεις το περιβάλλον, το γράμμα, και διαβάζεις το περιεχόμενο. Μη εξετάζει λοιπόν ποιος είναι αυτός που εκηρύττει το λόγο του Θεού, αλλά εξήταζε το περιεχόμενο το οποίο μεταδίδει το άγγελμα του Ευαγγελίου. Και όταν πάλι διψάς, δεν εξετάζεις. Όταν διψάς, εάν το ποτήρι που σου δίνουν είναι χρυσό ή είναι γυάλινο ή είναι πύλινο ή είναι ξύλινο, πεινάς, διψάς. Έτσι λοιπόν, εάν πεινάς και διψάς το λόγο του Θεού. Έτσι είναι. Με αυτά που θέλω να πω, δεν θέλω να δικαιολογήσω τα σκάνδαλα των οποίων πρόξενη ήμεθα η μίση κυρική. Αλλά θέλω να πω ότι ο λόγος του Θεού δεν χάνει την αξία του. Όπως και πάλι και στην περίπτωση κατά την οποία κηρύττουν όχι η μίση ταπεινή της γης, αλλά όταν εκήρυξε ο πρώτος Γεωργός, όταν έσπερε τον σπόρο ο πρώτος Γεωργός, και εκείνος που έσπερε τον πρώτον Γεωργό των σπόρων είναι ο Κύριος ημάς ο Χριστός. Σας ρωτώ, υπήρχε άλλος διδάσκαλος, ραβί? Μη κληθείτε ραβί, λέει. Εγώ είμαι ραβί, είσαι ο διδάσκαλος και καθηγητής ο Χριστός. Υπήρχε άλλος ανώτερος από τον Χριστό κανείς? Κι όμως τον άκουσαν? Δεν τον άκουσαν. Τον άκουσε ο Ιούδας? Δεν τον άκουσαν. Αιτία που δεν τα εφήρμοσε ο Ιούδας, είτε ο Χριστός άπαγε της βλασφημίας, είτε η ραθυμία, δυνηνών η ραθυμία, μεγάλη η μετάνοια, όπως σε άλλη η εκκλησία μας. Όπως λοιπόν ο Ιούδας δεν ωφελήθη τίποτα, διότι άκουσε τον κήρυκα τον Χριστό, και όπως τόσοι άλλοι γραμματείς και φαρισαίοι δεν ωφελήθησαν τίποτε απολύτως, έτσι και σήμερα που ακούει το λόγο του Θεού δεν ωφελούνται, όχι διότι ο Α ή ο Β κήρυξε το Ευαγγελίο φταίει, αλλά διότι μέσα υπάρχει μια εσωτερική διαφορά. Υπάρχει διαφορά την οποία ο Χριστός εικόνισε, ότι άλλοι λέει ομοιάζουν με δρόμο πατημένο που πέφτει ο σπόρος και δεν μπορεί να φυτρώσει, άλλοι ομοιάζει με πετρώδες έδαφος που πέφτει ο σπόρος και δεν έχει κμάδα το έδαφος για να φυτρώσει, και άλλοι πέφτουν επάνω σε αγκάθια και οι άγκαθες συμφυήσεις συμπνίγουν αυτόν και πέφτει ένα μικρό ποσό του λόγου του Θεού, σώζεται. Στα παλιά τα χρόνια μες στους 10 ανθρώπους ένας άκουε. Αργότερα σε 100 ανθρώπους ένας άκουε. Αργότερα στους 1000 ανθρώπους ένας άκουε. Στην εποχή μας, στην εποχή μας, μες στους 1000 ανθρώπους ζήτημα αν υπάρχει ένας που να έχει αυτή για να ακούει το λόγο του Θεού. Δεν εννοώ αυτή, όταν λέγω δεν εννοώ τα αυτιά αυτά που έχουμε, διότι αυτά τα και αυτιά άξια βέβαια λόγου. Είναι κάποιος άπιστος είδε στο γραφείο μου και μου έλεγε, λέει, εγώ δεν πιστεύω. Και του λέω, εκεί απάνω στο βουνό στο Βίτσι είναι ένα θαυμάσιο αυτή.
Ποιο αυτή, μου λέει, ναι αυτή θαυμάσιο, μου λέει. Ποιο αυτή είναι αυτό? Είναι το ραντάρ. Έχουν βάλει και επάνω στο Βίτσι ένα ραντάρ, ένα τεχνητό αυτή που πιάνει τον ήχο από μακριά. Μόλις πλησιάσουν αεροπλάνα, συλλαμβάνουν τον ήχο αυτό. Λέει αυτό, του λέω, έτσι φύτρωσε στο Βίτσι. Μα τι είναι αυτά που λες, Δεσπότη? Έτσι φύτρωσε στο Βίτσι. Έχεις ένα άλλο ραντάρ εσύ? Δύο ραντάρ, ένα από εδώ και ένα από εκεί. Ποιος τα έφτιασε αυτά τα ραντάρ? Ποιος τα δημιούργησε αυτά τα ραντάρ? Ποιος τα έφτιασε, παρακαλώ? Λοιπόν, έχουμε τα φυσικά αυτιά για τα οποία πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά εκτός από τα φυσικά αυτιά που έχουν και τα ζώα ακόμα, και μερικά μάλιστα ζώα ακούνε περισσότερα από τον άνθρωπο. Περισσότερα από τον άνθρωπο. Λοιπόν, έχουμε και κάτι άλλα αυτιά, και είναι τα αυτά, τα αυτιά της ψυχής. Τα αυτά της ψυχής και τα αυτιά αυτά της ψυχής είναι μέσα μυστικά αυτιά, και τα ακούνε ολίγοι αυτά. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, ο εχονότα ακούει να ακουέτο. Τέτοιο αυτή παράδειγμα να φέρει η ιστορία, ότι σε μια εκκλησία μέσα, λέει, μπήκε ένας νέος 18 χρονών και διάβαζε ο παπάς το Ευαγγέλιο, και έλεγε το Ευαγγέλιο. Ένας λόγος δύσκολος, κουραδεύει ο κόσμος, αλλά δεν γίνει ο λόγος αυτός, η ανθρωπότης δεν διορθώνεται και δεν σώζεται. Τι λέει ο λόγος αυτός του Ευαγγελίου? Που ανεβείσαι πάνω στο λιακαβητό και τον φωνάξεις μια φορά, δυο φορές, χίλιες φορές, εκατό φορές, εκατομμύρια φορές, κανείς δεν θα ακούσει. Ποιο είναι λόγος του Χριστού, που είναι και αυτό ένα κλειδί που λύεται το οικονομικό πρόβλημα της ανθρωπότητος? Ποιο είναι? Πόλησον τα υπάρχοντά σου και δώσ' φτωχείς. Το ήκουσε αυτό από κάτω. Αλλά τι είπε? Δεν είπε αυτό που λέμε εμείς όταν ακούμε ένα λόγο. Ένα λόγο όταν ακούμε, τι λέμε? Καλά τους τα είπε. Καλά τους τα είπε. Δεν λέει καλά μας τα είπε. Α, όταν ακούτε αυτό το λόγο, ότι καλά τους τα είπε, είναι αποτυχία, πέτυχε ο λόγος. Ο ακρόλου, κήρυξε το Ευαγγελίου, πρέπει να φέρει σε τη αυτή συνέστηση το ακροατήριο, ώστε όταν εξέρχονται από το κήρυγμα του Ευαγγελίου να τύπτουν τα στήθη και να λέγουν εμείς, όντως, εμείς είμαστε ένοχοι και αμαρτωλοί. Λοιπόν, ο Άγιος Αντώνιος δεν είπε τέτοιο λόγο, αλλά μόνο βγήκε έξω, αυτός ο λόγος είναι για μένα. Είναι για μένα ο λόγος αυτός. Και βγήκε έξω και πώλησε την περιουσία του τεραστία, γιατί διασκόρπισε φτωχούς και χείρας και ορφανά, και μετέβη κατόπι στην έρημο και έγινε ο μεγάλος διδάσκαλος της ερήμου και του κόσμου ολοκλήρου. Και ένας άλλος πάλι, που ήταν και αυτός νέος ακόλαστος και διαφθαρμένος, και τίποτε δεν μπορούσε να τον διορθώσει, ούτε τα δάκρυα της μάνας του. Κατόπι αυτός, μια ημέρα που καθότανε, άκουσε μια φωνή. Ακούνται τέτοιες φωνές στον κόσμο, μυστηριώδεις φωνές. Άνοιξε, λέει, άνοιξε. Δίπλα του ήταν η Αγία Γραφή, την Αγία Γραφή. Ανοίγει προς Ρωμαίος επιστολή. Εκεί που λέγει η επιστολή, εκεί λέει ο Παύλος, η νύξ προέκοψε, η μέρα ήγηκε. Αποθώμεθα τα έργα του σκότους και κεντυθώμεθα τα έργα του φωτός. Και αυτός ο λόγος έφτασε, έπεσε μέσα βαθιά στη ψυχή του, έγινε σεισμός, πραγματικός σεισμός. Κατέπεσε ο παλαιός άνθρωπος, μετενόησε πραγματικός, και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους διδασκάλους και πατέρας εκκλησίας, του οποίου εγώ αναξίως φέρω το όνομα, είναι ο Ιερός Αυγουστίνος. Τι αυτά θαύματα! Εξήθενο, αλλά γιατί μακρύνω τον λόγο? Γιατί πάω πολύ μακριά? Γιατί κάθομαι και αναφέρω παραδείγματα μεγάλου Αντωνίου, Τελωνών και άλλων ανθρώπων, Αυγουστίνων και άλλων λαών κλπ, για να αποδείξω τη δύναμη του λόγου? Σεις είστε οι μάρτυρες της αξίας του θεολόγου. Σεις, όσοι βρίσκεστε εδώ, εάν ρίψετε μια ματιά στο παρελθόν της ζωής σας, θα πιστείτε, αγαπητοί μου, ότι η μέρα που αρχίσατε νέα ζωή, η μέρα που εγκαταλείψατε τον παλαιόν άνθρωπο, η μέρα που εγνωρίσατε και ζείτε μια χριστιανική ζωή, όχι όπως η ρουτίνα οι χριστιανοί, αλλά είστε συνειδητοί χριστιανοί και πλησιάστε και κοινωνείτε και εξομολογήστε και ζείτε και προσεύχεστε και πράτε το καλό και δραστηριοποιήστε, η μέρα είναι η μέρα κατά την οποία νικούσατε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Από την ημέρα που ακούσατε το κήρυγμα του Ευαγγελίου από τον ιερέα σας, από τον επίσκοπό σας, την ημέρα που διαβάσατε ένα έντυπο χριστιανικό, από την ημέρα εκείνη χρονολογείται η επιστροφή και η μετανιά σου. Εξήθενος πύρων των σπόρων αυτού,
Και όπως είπαμε από το σπόρο το μικρό, φυτρώνουν ωραία άνθη και καρπί και δέντρα, έτσι και από τον σπόρο του Ευαγγελίου φυτρώνει ένας ωραίος κόσμος του Ευαγγελίου. Μάλιστα. Λέγουν ότι κάποτε, για να τελειώνω, σε ένα δάσος μέσα ήταν ένας διάσημος βοτανολόγος και εξήταζε τα άνθη και είχε σκύψει στη γη και ένα με μικροσκόπιο κοίταζε το λουλούδι. Ένας τσοπάνος αγράμματος, παιδί, του δώσε μια κλωτσά. «Ρε βλάκα», λέει, «τι κάνεις τόσο ώρα κάτω? Τι κάνεις, ρε χαζέλα αυτό πέρα», λέει. «Σε βλέπω», λέει, «τώρα από το πρωί συνεχώς», λέει, «σκύβεις κάτι και βλέπεις τα λουλούδια». «Ρε χαζέ», του λέει εκεί πέρα. Δεν εθύμωσε ο βοτανολόγος, αλλά λέει στον τσοπάνο, «παιδί μου, σκύψε κάμω, γονάτισε». Γονάτισε ο τσοπάνος. Του δώσε το μικροσκόπιο. Κοιτάζει ο τσοπάνος. Τι είναι τούτο? Γιατί μέσα με το μικροσκόπιο το άνθος παρουσιάζεται με μια καταπληκτική ωραιότητα. Λέει, εγώ βλάκας ο ηλίθιος, λέει, περνώ κάθε πρωί, λέει, σαν να πατά τα λουλούδια, λέει, και δεν δίνω καμιά αξία. Έτσι είναι και οι άνθρωποι σήμερα. Περιφρονούν τον σπόρο του Ευαγγελίου. Περιφρονούν τον λόγο του Ευαγγελίου, ο οποίος είναι η δύναμη από την οποία φυτρώνουν ό,τι ωραίο υπάρχει στον κόσμο αυτόν, αγαπητοί μου χριστιανοί. Εξήθεν ο σπύρον των σπόρων αυτού. Γεννάται ένα ερώτημα. Σήμερα σπείρεται ο λόγος του Ευαγγελίου? Εδώ στην Ελλάδα έχουμε 100 επισκόπους. Έχουμε 8.000 ιερείς, 8.000 ενορίες. Εάν ο λόγος του Θεού εσπείρετο σε όλες τις ενορίες, για φανταστείτε, όλες τις ενορίες, εάν σε κάθε μικρά, σε κάθε ενορία και τη μικρότερη ενορία είχαμε ένα ιερέα σαν τον Άγιο Κοσμά τον Εντολό και έσπερε με απλότητα τα λόγια του Ευαγγελίου μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και δίδασκε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, συνεχώς και κατά πάυσος, όπως τώρα ακούεται εις όλων των λαδικών χώρων ο λόγος των πολιτικών, οι οποίοι εξήθανε μέχρι των τελεκορυφών της Σπίδου για να μεταδώσουν, για να σπείρουν τον λόγο των πολιτικών. Εάν, λέγω, σε κάθε μικρό χωριό υπήρχε ένας Κοσμάς ο Εντολός και έσπηρε τον λόγο του Ευαγγελίου και προσπαθεί τον υπόδειγμα βίου ο Κοιερεύς, εάν είχαμε τη ούτου σύρικα του Ευαγγελίου, η Ελλάς θα ήταν το ευτυχέστερο έθνος των Βαλκανίων, θα ήταν χώρα παραδείσου. Ωραίο, το πιστεύω ακραδάντως. Το πιστεύω ακραδάντως ότι θα ήταν η γεροτέρα χώρα του κόσμου. Αλλά δυστυχώς δεν εσπάρει ο λόγος του Ευαγγελίου, αλλά αντί του σπόρου του Ευαγγελίου εσπάρει άλλος σπόρος, ο σπόρος των αθέων, ο σπόρος των ληστών, ο σπόρος των ανθρώπων του σκότους. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι σπήρεις θα θερήσεις, παίρνεις καλαμπόκι, καλαμπόκι θα θερήσεις, παίρνεις σιτάρι, σιτάρι θα θερήσεις, σπέρνεις αγκάθια, αγκάθια θα θερήσεις. Και σπήραμε, είμαστε υπεύθυνοι εμείς οι ιερείς του υψίστου και επίσκοποι ορμαντός, ότι δεν σπήραμε των σπόρων των αγνών, των αθάνατων σπόρων του Ευαγγελίου εις όλη την ελληνική χώρα. Και εντεύθεν λοιπόν ο σπόρος αυτός σήμερα σπήρεται μέσα στην πατρίδα μας, σπόρος μασόνων, σπόρος χιλιαστών, σπόρος αθέρων μαρξιστών, σπόρος όλων των ειδών. Και μέσα από των σπόρων αυτών βγαίνουν τα αγκάθια. Και Ελλάς, αντί να είναι κήπος ωραίος του Ιησού Χριστού, κατήντησε κήπος, κατήντησε άκανθε περί τον οποίο ομιλεί ο τόπος. Είμαθα παλαιός και ζήσαμε την πραγματικότητα και στεναζω ότι δυστυχώς ο ελληνικός λαός άνοιξε τα αυτιά του, δεν ακούσει τον σπόρο του Μάρξ, του αθέου Μάρξ, και δεν ήκουσε τον σπόρο του Ευαγγελίου, τον αθάνατο σπόρο του Ευαγγελίου. Και όταν παρουσιαστεί κάποτε κάποιος ο οποίος να κηρύξει τον σπόρο του Ευαγγελίου και να προβάλλει τον εαυτό του ως κήρυκα του Ευαγγελίου στον πολιτικό κόσμο, όπως είναι ο αγαπητός Ψαρουδάκης, τότε τότε κλείνουμε τα αυτιά και πληρώνουμε ακριβά. Λοιπόν, ψηφίζετε μασόνος, ψηφίζετε μαξιστάς, ψηφίζετε, και μετά από αυτά
Θα θερήσομαι, ό,τι σπείρομαι θα θερήσομαι. Και βλέπω είμαι αμαρτωλός και δεν είμαι άξιος να προφητεύω, αλλά προβλέπω ότι ό,τι γίνεται στην Αίγυπτο, ό,τι γίνεται σε άλλες χώρες, θα εισέλθουμε μέσα εις μια φοβερά κατάσταση, την οποία φρύπτει ο λογισμός του ανθρώπου. Του προ 40, προ 35-40 ετών, ύστερα από την εποποιία τη Σπίδου, που έφτασε η Ελλάς μέχρι τα άστρα του ουρανού και δοξάστη ήθε η κατάπτωση. Διότι βρήκαν τον καιρόν οι άθεοι και οι άπιστοι μέχρι τον τελευταίο να σπείρουν συνεχώς από χωριό σε χωριό, από καλύβα σε καλύβα, από δέντρο σε δέντρο, από ποτάμι σε ποτάμι. Έσπρα των σπόρων των σατανικών, και των σπόρων αυτών των σατανικών προήλθε τότε η μεγάλη αιτησιφορά και θυσιάσαν ομιλόι παράνο κομμάτων. Και σκοτώθησαν και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά και από τη μια όχθη του ποταμού και από την άλλη όχθη του ποταμού. Μετρήστε αδέρφια μου, 500.000 Έλληνες, είτε δεξί είτε αριστεροί, έβρουν νυχτρό θάνατον εις τον εμφύλιο σπαραγμών. Φοβερό πράγμα, φοβούμε μια επανλήφτη. Για να ανοίγαμε όλοι μας τα αυτιά να ακούσουμε τον σπόρο του Ευαγγελίου, ο οποίος κηρύσσεται και διδάσκεται. Για να όλοι μας ακούμε τον λόγο του Θεού και είμαστε αγία κλεχτή γη και δεχόμενο τον λόγο του Θεού, τότε θα δημιουργηθεί ένας νέος κόσμος. Και η Ελλάδα δεν θα ήταν ουραγός, αλλά θα ήταν προσφυλακή. Και η Ελλάδα δεν θα ήταν αντίγραφον. Δεν είμαστε αντιγραφείς, αλλά είμαστε δημιουργοί πολιτισμού. Ενός πολιτισμού μεγάλου και υψηλού, του ελληνικού και χριστιανικού πολιτισμού. Θα ήταν υπόδειγμα η Ελλάδα. Και δεν είχαμε ανάγκη από συμμαχία άλλων, διότι μαζί μας είχαμε τον Θεό. Και ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Από τις θέσεις ταύτης, αδελφοί μου, σήμερα συντόμως και πρακτικός σας έδειξα τον σπόρο της γης, που φτάνει, όπως είπαμε, ένας σπόρος της γης να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Και όπως είπαμε, όλοι να μαζευτούν, ένα σπόρο δεν φτιάνουνε. Δεν μπορούν να τον φτιάσουν τον σπόρο, διότι τον δημιούργησε ο Θεός. Και υπάρχει κι άλλος σπόρος, ο αθάνατος του Ευαγγελίου. Ω, εάν είναι δυνάμει να ακουστεί η φωνή μου. Ω ιερείς του υψίστου, όπου και να είστε, είτε μέσα στην Αθήνα, είτε στα άκρα της γης, ή πέρα στα βουνά και στα λαγκάδια και στα μικρότερα χωριά, πάρε τα λυσάκια σας και ως Άγιος Κοσμάς Ατωλός, σπείρετε τον σπόρο του Ευαγγελίου και θα βρεθούν ψυχές οι οποίοι θα σας ακούσουν. Ο διδάσκαλοι και καθηγητέ, όπου και να είστε, ή σε οδήποτε σχολείο και να υπηρετείτε, σπείρετε συνεχώς εις σας καρδίας των μαθητών σας, όχι των σπόρων του Μάρξ, του αθέου Μάρξ, αλλά των σπόρων του Ευαγγελίου, ενώπιον του οποίου είναι μηδέν, πα οποιοδήποτε άλλο σπόρο. Και εσείς, γονείς και προπαντός είσαι μητέρες, σπείρετε εις τα παιδιά που είναι η γη αγαθή και καλή γη, σπείρετε τον χρόνο του Ευαγγελίου. Θα αποθάνετε μια ημέρα, αλλά πάνω στον τάφο σας θα έρθει το παιδί σας και θα πει: Μητέρα, σε ευγνωμονώ, διότι με δίδαξες το λόγο του Ευαγγελίου. Σπείρομεν. Παντού να σπείρομαι, σπορείς να γίνομαι, απόστολοι να γίνομαι, με μανί, με πάθος ιερών, να σπείρομαι. Και τότε είμαι βέβαιος ότι θα ανατείνουν νέοι ημέρε. Το πιστεύω ότι το κράτος, το έθρος αυτό των μαρτυρικών που αναστενάζουν, που εξαιτίας των μεγάλων και ισχυρών, εγίκαμε το Ζατρίκιον, εγίκαμε μέσα το παίγνιον των μεγάλων εθνών. Εάν εμείς όλοι μας μικροί και μεγάλοι το πιστεύω, και αν δεν γίνει από τον ημερών μου, διότι είμαι πλέον γέρος και αποθνίσκω, ονοματίζω μια νέα Ελλάδα. Οι οποίοι από άκρου εις άκρου δεν θα διεκούν μασόνοι, δεν θα διεκούν μαξιστέ, δεν θα διεκούν άθεοι, αν δεν ισχύει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όλοι μαζί, μια ψυχή, ένας λαός. Όλοι μαζί. Διευχών τον Αγίου Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, Αγαπητέ.